Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ που βλέπετε είναι μία ταινία. Βασικά, γιατί απευθύνομαι σε εσάς. Λοιπόν, Marvel μου γλυκιά. Αυτό εδώ που βλέπεις είναι μία ταινία. Μία ταινία με αρχή, μέση και τέλος. Εντάξει, το πιάσαμε. Γιατί, εάν κρίνω από αυτό που είδα πριν λίγες ώρες, δεν έχεις ιδέα για τι πράγμα μιλάω. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την ταινία που μας υποσχέθηκε κρουαζιέρα στον ωκεανό και τελικά καταλήξαμε να πλατσουρίζουμε στα ριχά. Για την ταινία Ant-Man and the Wasp Quantumania, η οποία ανοίγει κιόλα στο Phase 5 του MCU. Και εννοείται, όσοι δεν έχετε δει την ταινία, δεν θέλω να μου ανησυχείτε, δεν θα υπάρξει ίχνος spoil. Έτοιμοι! Let's go! Πριν ξεκινήσει ο χύμαρος στο μας, να σου υπενθυμίσω αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν, και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έπρεκτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να τα πούμε. Το Phase 5 του MCU ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, και η Marvel από ό,τι φαίνεται βιάστηκε τόσο πολύ να ξεκινήσει αυτή τη φάση της, που ξέχασε τα πιο βασικά. Η αλήθεια είναι, και φαίνεται έμπρακτα αυτό, πως ο κόσμος έχει αρχίσει πλέον και ξενερώνει με τη Marvel. Είναι λογικό, το Phase 4 που βγήκε είχε ταινίες από μέτρες και κάτω, ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος, και αυτό φαίνεται, κυρίες και κύριοι, γιατί στην πρεμιέρα του Quantumania η μισή αίθουσα ήταν άδεια. Δηλαδή η αίθουσα ήταν μισοάδια. Ναι, δεν θα είμαι αισιόδοξο σήμερα, μην περιμένετε κάτι τέτοιο. Το βλέπει αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, ο Kevin Feige, γάτο Kevin Feige, και λέει: ας προσπαθήσουμε λίγο να εξομαλύνουμε τα πνεύματα. Βγαίνει λοιπόν μια μέρα και λέει ότι, παιδιά, πήραμε το feedback από τον κόσμο, βλέπουμε ότι ξενερώνει, βλέπουμε ότι δεν του αρέσει αυτό το πράγμα που βλέπει στο Phase 4, οπότε θα τα διορθώσουμε όλα στο Phase 5. Πλέον θα κοιτάξουμε περισσότερο την ποσότητα παρά την ποιότητα. Ναι, λες και η Marvel δεν έχει ήδη 10 επιτυχημένα, άκρως επιτυχημένα χρόνια κιόλας προϊστορία και περίμενε από το Phase 4 για να καταλάβει τι πάει καλά, τι πάει κακά για να το διορθώσει. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, τα ακούμε αυτό λοιπόν και λέμε, επιτέλους κατάλαβαν τα λάθη τους, άκουσαν τον κόσμο, ρε παιδί μου, κατάλαβαν ότι ο κόσμος πλέον δεν τρώει κουτόχορτο, οπότε όλα θα τα διόρθωναν και όλα αυτά, παιδιά, η διόρθωση δηλαδή αυτού του λάθους θα ξεκινούσε από την ταινία Quantum Man. Η ταινία που θέλω να σας υπενθυμίσω και να σας τονίσω ταυτόχρονα θα μας σετάριζε, θα μας παρουσίαζε τον Big Boss, τον Big Villain θα λέγαμε, του Multiverse Saga, ότι ήταν δηλαδή ο Thanos για το Infinity Saga, θα είναι ο Kang, ο κατακτητής για το Multiverse Saga. Και τι δεν είχαμε ακούσει για αυτόν τον κακό, κυρίες και κύριοι. Καλά, εντάξει. Θα φτάσουμε και εκεί. Η ταινία μας λοιπόν καταπιάνεται με την οικογένεια Ant-Man, η οποία παίζει σουπερηρωικές, κινηματογραφικές, οικογενειακές ιστορίες. Με τη μικρή της οικογένειας που πλέον έχει μεγαλώσει, να προσπαθεί να το παίξει επιστήμονας και να φτιάχνει μία μηχανή, η οποία κατά λάθος, στραβώνει δηλαδή το πράγμα, και τους στέλνει όλους στον κουβαντικό κόσμο. Αυτή είναι και η περίληψη της ταινίας μας. Όλα αυτά λοιπόν, η σημερινή ταινία μας αποφασίζει ότι μπορεί να τα χωρέσει μέσα στα πρώτα της 10 λεπτά. Δηλαδή η πρώτη πράξη της ταινίας μας διαρκεί 10 μόλις λεπτά και παίζει να λέω και πολύ, παιδιά. Τώρα, για όσους δεν γνωρίζουν, στην πρώτη φάση μιας σωστής ταινίας τι πρέπει να γίνεται. Πρέπει καταρχάς να σεταριστεί η ιστορία μας. Πρέπει να σεταριστεί ο κόσμος της ταινίας μας. Πρέπει να σεταριστεί το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Πρέπει να σεταριστεί η γεωγραφία του καινούριου κόσμου που θα πάνε μετά. Πρέπει να σεταριστεί η αισθητική αυτού του κόσμου. Πρέπει να σεταριστούν οι χαρακτήρες. Πρέπει να δεθούν μεταξύ τους. Και πρέπει να γίνουν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για να σε νοιάζει μετά για αυτούς. Μαντέψτε λοιπόν εάν όλα αυτά μπορούν να χωρέσουν μέσα σε 10 λεπτά. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at X-Con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Quantumania λοιπόν, ο Peyton Reed, ο οποίος να σας πω ότι έχει σκηνοθετήσει και τις προηγούμενες δύο ταινίες Ant-Man, που εγώ προσωπικά τη δεύτερη ταινία Ant-Man and the Wasp την θεωρώ την χειρότερη ταινία του MCU με διαφορά κιόλας, αποφασίζει την πρώτη πράξη της ταινίας να την ξεπετάξει, όπως είπαμε, στα πρώτα 10 της λεπτά, να πηδήξει εντελώς τη δεύτερη φάση και να πάει με τη μία στην τρίτη. Στην ουσία δηλαδή η τρίτη ταινία Ant-Man είναι μία τρίτη πράξη ταινίας
μεγάλου μήκους. Με αποτέλεσμα, στο 90% της διάρκειας της ταινίας να βλέπεις ένα συνονθήλευμα CGI σκηνών δράσης που, παιδιά, δεν σε νοιάζει για τίποτα και για κανέναν, γιατί πολύ απλά δεν έχεις δεθεί μαζί τους. Για τον μόνο που μπορεί να σε νοιάξει έστω και λίγο στη συγκεκριμένη ταινία είναι για τον ίδιο τον Ant-Man, και μαντέψτε γιατί. Γιατί τον έχουμε δει σε ένα κάρο προηγούμενες ταινίες. Τώρα, εάν είσαι καινούριος viewer, δηλαδή ξεκίνησες το ταξίδι σου στο MCU από τη συγκεκριμένη ταινία, καταρχάς να σου ζητήσω ένα συγγνώμη εγώ εκ μέρους της Marvel, και κατά δεύτερον να σου πω ότι δεν θα δεθείς ούτε με αυτόν. Δεν θα καταλάβεις απολύτως τίποτα, τίποτα όμως, ρε, η ταινία δεν κάνει, παιδιά, ούτε τα βασικά. Αποκλείει δηλαδή εν ολίγης απευθείας τους νέους viewers. Marvel, με αυτή την τακτική, μάντεψε τι θα γίνει σε λίγα χρονάκια. Τώρα θα μου πει κάποιος, ρε Θωμά, είναι μέρος ενός ενιαίου κινηματογραφικού σύμπαντος. Τι θες να κάνει δηλαδή, θες να τα σετάρει όλα από την αρχή? Εννοείται πως όχι, παιδιά, δεν είμαι τρελός, αλλά τα βασικά, έστω τα βασικά, έπρεπε να τα σετάρει. Κάποιος, ρε παιδί μου, που τυχαία μπήκε να δει αυτή την ταινία, να έχει ένα μπούσουλα, να μπορεί να παρακολουθήσει, να ξέρει τι του γίνεται. Γιατί καταλαβαίνω του να μην βρει μια ταινία, ρε παιδί μου, χώρο και χρόνο για να βάλει σετάρισμα του παρελθόντος των χαρακτήρων. Okay, αλλά τουλάχιστον για τα γεγονότα που συμβαίνουν μέσα σε αυτή την ταινία, πρέπει να έχουν σεταριστεί κάποια πράγματα, ρε παιδιά, για να δουλέψουν. Πρέπει να το κάνει για να κρατήσει το ενδιαφέρον κάθε θεατή. Το Quantum Mania είναι μια ταινία που πάει εδώ, μετά πάει εκεί, μετά πάει παρακάτω, χωρίς να σου εξηγεί ακριβώς γιατί. Πάνω κάτω, και άμα θέλεις δέξ' το για να προχωρήσεις. Χωρίς να σου λέει πώς ακριβώς, ρε παιδί μου, είναι αυτός ο κόσμος στον οποίο τοποθετείται, ποιο είναι το μέγεθός του, η γεωγραφία του, η φύση του, τα καλά του, τα κακά του, οι κίνδυνοι του. Απλά γίνονται πράγματα. Πράγματα τα οποία εννοείται είναι ψηφιακά κατασκευασμένα, που άλλοτε αυτά τα ψηφιακά κατασκευασμένα πράγματα τα βλέπεις και λες wow, και άλλες φορές, παιδιά, τα βλέπεις και το σαγόνι φεύγει δεξιά. Εγώ το στείλα αριστερά, βέβαια. Πραγματικά πόνεσα όταν αντιλήφθηκα το πόσα CGI έχει αυτή η ταινία. Σκεφτόμουν, παιδιά, όση ώρα βλέπω την ταινία, ότι ο Kevin Feige έχει φτιάξει ένα κρυφό facility με designers και με animation creators κάπου σε ένα κρυφό μέρος και τους μαστιγώνει για να τελειώσουν γρήγορα μια ακόμη ταινία της Marvel. Θα μου πει κάποιος τώρα, ρε Θωμά, κβαντοσύμπαν θέλεις, τι θες να δεις, αληθινά σκηνικά? Όχι, εννοείται, αλλά ρε παιδιά, τουλάχιστον και σε άλλα project της Marvel που είχαν πάνω κάτω το ίδιο concept, όπως ας πούμε είναι οι ταινίες Guardians, μία αισθητική, μία γραμμή αισθητικής την είχαν. Το μάτι σου καταλάβαινε, περίμενε τι θα δει πάνω κάτω. Και όχι μόνο των Guardians, παιδιά, κάθε project της Marvel έχει μία συγκεκριμένη αισθητική. Κάθε υποfranchise έχει τη δική του γραμμή αισθητικής. Όπως ας πούμε, οι ταινίες Captain America έχουν τη δική τους αισθητική. Οι ταινίες του Iron Man έχουν τη δική τους αισθητική. Ακόμη και οι ταινίες του Thor, που οι πρώτες τρεις, ρε παιδί μου, είναι τρεις ταινίες με τρεις διαφορετικές γραμμές αισθητικής, η κάθε μία από αυτές είναι ξεκάθαρο το τι αισθητική θέλει να βγάλει στο θεατή. Στο Quantum Mania, παιδιά, μιλάμε για καρναβάλι. Μιλάμε για ένα σύμπαν με άπειρα χρώματα ασύνδετα πολλές φορές μεταξύ τους, με τέρατα και όντα με ακαταλαβίστικες μορφές, αλλά οκ, αυτό να το καταλάβω, και με κάτι ντόπιους, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι είναι από το καρναβάλι της Πάτρας, σετάρονται για δύο μόλις λεπτά στην ταινία. Και μετά η ίδια η ταινία στηρίζει την κλιμάκωσή της σε αυτούς. Το μόνο θετικό, ρε παιδιά, που μπορώ να πω για αυτό το project είναι το χιούμορ του, το οποίο μπορώ να πω σε πολλές στιγμές του ήταν πετυχημένο. Σε άλλες, βέβαια, ήθελες να λούσεις τον εαυτό σου με το αναψυκτικό που μόλις είχες αγοράσει, αλλά γενικά νομίζω στο θέμα χιούμορ το πρόσημο της ταινίας είναι θετικό. Και τι να πω για το σενάριο, κυρίες και κύριοι. Του κενού το πανηγύρι. Δεν τη νοιάζουν καθόλου οι σεταριακές λεπτομέρειες στην ταινία, ρε. Κάνει καραμπάμ αυτό. Τη νοιάζει μόνο να τα ξεπετάξει όλα στα γρήγορα για να πάει απευθείας στην τρίτη πράξη της, που είναι η δράση δηλαδή. Για να μην βαρεθούν οι θεατούλιδες. Marvel, σου έχω νέα. Και γρήγορα να τρέξεις να πας στην τρίτη πράξη σου και να ξεκινήσεις τα μπάμπα μπούπα. Ο θεατής και πάλι θα βαρεθεί, γιατί πολύ απλά δεν τον νοιάζει. Το πράγμα, παιδιά, είναι πολύ απλό. Έρχεται ένας και σου λέει ότι ένας που απλά τον έχεις ακουστάρει, παιδί μου, τον έχεις δει κανένα δύο φορές, μπορεί να έχετε μιλήσει και μια φορά στον δρόμο μαζί, χτύπησε, έπαθε κάτι κακό. Θα νιώσεις το ίδιο να στο πει αυτό για αυτόν τον τύπο και για έναν δικό σου άνθρωπο, για έναν πολύ καλό σου φίλο, για την οικογένειά σου? Όχι, φυσικά, γιατί με τον δεύτερο έχετε περάσει πράγματα μαζί, τον ξέρεις, ξέρεις το χαρακτήρα του. Οπότε σε νοιάζει και περισσότερο. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τις ταινίες και με τις σειρές. Εάν δεν φροντίσει το ίδιο το project να σου σετάρει και να σε δέσει με τους χαρακτήρες του, πολύ απλά δεν θα σε νοιάξει ποτέ για αυτούς.
ό,τι και να γίνει στην ταινία. Και πάμε στους κακούς μας τώρα. Και λέω κακούς γιατί εννοείται πως το Quantum Mania θα είχε δύο κακούς. Βέβαια, ο Κάνκο κατακτητής είναι ο main κακός της ταινίας. Αλλά παιδιά, υπάρχει και ένας υποκακός, μια δευτεράτζα, ένας κομπάρσο κακός, ο οποίος δεν θα κάνει τη δουλειά όπως πρέπει για να έρθει ο main κακός. Τα γνωστά, ρε παιδιά, τα ξέρετε. Ο κομπάρσος κακός λοιπόν της ταινίας μας εδώ είναι ο Μόντοκ, για τον οποίο δεν θα πω λεπτομέρειες, για να μην σποιλάρω τίποτα σε κανέναν που μπορεί να μην θέλει να ξέρει τίποτα, ρε παιδί μου, για το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Το μόνο που θα πω, παιδιά, είναι πως αυτός ο χαρακτήρας είναι το πιο cringe πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και δεν μιλάω για την όψη του, μην μπερδεύεστε. Μιλάω για το πως χειρίστηκε η ίδια η ταινία τον χαρακτήρα το συγκεκριμένο, γιατί τα κίνητρά του είναι εντελώς ηλίθια. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Το μόνο που θα πω είναι πως παρουσιάζεται ως ο μέγας OP χαρακτήρας αυτού του σύμπαντος και δεν δικαιολογείται ποτέ αυτό από την ταινία. Και δεν εννοώ με λόγια, ούτε καν με πράξεις. Αυτός ο χαρακτήρας δεν έχει κανένα νόημα ύπαρξη στην ταινία. Βγάλετε το Μόντοκ από την ταινία Quantum Mania και δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο μεγάλο όπλο, υποτίθεται, του Multiverse Saga, τον Kang, τον κατακτητή που κακά τα ψέματα. Γι' αυτόν πήγαμε όλοι να δούμε τη συγκεκριμένη ταινία. So, what's it gonna be? Η περίπτωση, παιδιά, του Jonathan Majors στο συγκεκριμένο ρόλο είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με του Christian Bale στον ρόλο του Gore στην ταινία Love and Thunder. Δηλαδή, ένας κακός με τις προοπτικές για κάτι εντελώς τρελό και ωραίο, με το cast να είναι τέλειο, αλλά αυτό που δίνουν τελικά στον ηθοποιό να παίξει να είναι μια κουράδα. Όχι λοιπόν, τουλάχιστον σε εμένα δεν δούλεψε κανένα σετάρισμα τρελά επικίνδυνου κακού εδώ. Δεν τον φοβήθηκα ποτέ τον Kang σε αυτή την ταινία. Αλλά για να είμαι πιο ειλικρινής, όχι ακριβώς δεν τον φοβήθηκα. Η ταινία σε αυτό το θέμα ήταν και θέλω και δεν θέλω, ναι μεν αλλά και έτσι και γιουβέτσι. Σε κάνει αρχικά να χυστείς πάνω σου με τον κακό, μετά σε κάνει να απορείς με αυτά που βλέπεις, μετά σε κάνει να γελάς με αυτά που βλέπεις, μετά το ξαναφοβάσαι πάλι, μετά πάλι όχι και καταλήγει στην πλήρη απομυθοποίησή του. Και για να καταλάβετε τι λέω, όσοι έχετε δει τουλάχιστον τη σειρά Loki, αυτός ο Kang που εμφανίζεται εκεί πέρα, ο Variant δηλαδή, είναι πιο επικίνδυνος, μοιάζει ρε παιδί μου, πιο επικίνδυνος από την εκδοχή που βλέπουμε στο Quantum Mania. Ειλικρινά σε αυτό το project, ο One Who Remains δεν κάνει απολύτως τίποτα, απλά μιλάει και τον φοβάσαι πολύ περισσότερο. Και να ξέρεις, Marvel, ότι παρόλο που το έχεις λούσει σε μια ολόκληρη ταινία, μπορούσες στο τέλος της με μία μόνο κίνηση να σώσεις όλη την παρτίδα. Αλλά πού να το τολμήσεις, Κότα! Ε, Κότα! Και να πω και κάτι σημαντικό για όσους θα πάνε να δουν την ταινία, γιατί εννοείται να πάτε να δείτε την ταινία για να έχετε τη δική σας προσωπική άποψη. Μην κλείσετε 3D προβολή. Μην κάνετε, παιδιά, αυτό το λάθος. Θα πετάξετε τσάμπα τα λεφτά σας. Είναι ντροπή να παρουσιάζετε, με αλφαγιώτα το παρουσιάζετε, αυτό το πράγμα σαν 3D, ντροπή. Ο θεατής φοράει 2 ώρες και κάτι 3D γυαλιά χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Το μόνο 3D που βλέπει στην ταινία Ant-Man είναι το intro του Dolby Atmos. Ξέρετε, με αυτό το φύλλο που περνάει από μπροστά σου, μόνο αυτό. Και μπορεί να τη γλιτώνατε τα προηγούμενα χρόνια γιατί δεν υπήρχε μέτρο σύγκρισης, δεν υπήρχε ταινία Avatar η οποία να έχει βγει πρόσφατα. Αλλά τώρα τι να κάνουμε, έχει βγει πλέον και μπορούμε και συγκρίνουμε. Και δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω δηλαδή αν έφταιγε η αίθουσα που πήγα να δω ή αν έφταιγε η ίδια η ταινία, αλλά παιδιά, η ανάλυση της ταινίας ήταν για γέλια. Πονέσανε τα μάτια μου. Ήτανε λες και έβλεπα στο σπίτι μου ταινία σε ανάλυση 720p. Και κάτι τελευταίο το οποίο πάει προς όλα τα σινεμά που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Στο σινεμά ερχόμαστε για τη μεγάλη σας οθόνη και για τον καλό σας δυνατό ήχο. Ειδικά σε αυτές τις ταινίες. Οπότε λοιπόν αφήστε τις τσιγκουνιές και δυναμώστε τα ρημάδια τα ηχεία σας. Θέλουμε να τραντάζετε το έδαφος όταν βλέπουμε σκηνές δράσης. Τι τα λυπάστε τα ρημάδια, σε σινεμά έχει έρθει ο κόσμος να δει ταινία, δεν έχει πάει στο νοσοκομείο. Παιδιά, στο σπίτι μου πλέον έχω καλύτερη ηχητική εμπειρία από αυτό που ένιωσα πριν λίγες ώρες στο Quantum Mania. Ειλικρινά σου μιλώ, δεν υπερβάλλω καθόλου. Ξυπνήστε λοιπόν λίγο, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και δεν σας βλέπω καλά. Παιδιά, ειλικρινά δεν έχω να πω κάτι άλλο θετικό για το Quantum Mania και το λέω με τεράστια πικρία, γιατί μου έχει λείψει απίστευτα πολύ να πάω να δω μια σουπερηρωϊκή ταινία και όταν βγω από την αίθουσα να μου έχει αφήσει κάτι ρε παιδί μου, ένα έντονο συνέστημα, να μου έχει μάθει ένα πολύ ωραίο ηθικό δίδαγμα. Αυτή η φορά νομίζω η τελευταία που έγινε άνοιξε στην DC και στην ταινία The Batman. Πραγματικά πλέον δεν έχω καμία προσδοκία για το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Μετά από αυτό
Όχι, συγγνώμη. Θυμάμαι, ρε παιδιά, χαρακτηριστικά όταν το 2008 είχα πάει στο σινεμά να δω το Iron Man 1, πως στο τέλος της ταινίας όχι απλά είχα ενθουσιασμό για να δω και τη συνέχεια αυτού του σύμπαντος, αλλά είχα μείνει σαν βλάκας με ανοιχτό το στόμα για 5 λεπτά να κοιτάω την οθόνη, γιατί είχα ξαφνιαστεί θετικά με αυτό που μόλις είχα δει. Και το σημαντικότερο, παιδιά, είχα πάρει και ένα πολύ όμορφο ηθικό δίδαγμα ως αποσκευή για το δρόμο της επιστροφής. Γιατί η ταινία πρέσβευε κάποιες συγκεκριμένες ηθικές αξίες. Ήθελε να σε δέσει με τον πρωταγωνιστή της. Σου μάθαινε πράγματα όπως το ότι η έπαρση και τα λεφτά κάποια στιγμή θα σε φέρουν σε έναν δρόμο που δεν θα ξέρεις καν το ποιος είσαι και τι κάνεις. Θα φτάνεις δηλαδή να εξαπατάς τον ίδιο στον εαυτό. Σου έδειχνε τα αρνητικά του πρωταγωνιστή της, έκανε να μην τον γουστάρεις, τον έριχνε στα τάρταρα και μόλις τον έριχνε στα σκατά, του έλεγε τώρα κολύμπα για να βγεις. Και κολυμπούσες και εσύ μαζί του. Και ο χαρακτήρας, παιδιά, έπρεπε να αλλάξει για να το κάνει αυτό. Έπρεπε να εξελιχθεί, να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Έτσι πρέπει να είναι μια σωστή σούπερ ηρωική ταινία και όχι ένα ανούσιο CGI contest. Μακάρι, μακάρι, παιδιά, το λέω ειλικρινά, το εύχομαι η συνέχεια να είναι έστω καλύτερη. Θα ήθελα, εννοείται, όσοι έχετε δει την ταινία να μου γράψετε τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια, αλλά, παιδιά, σήμερα θέλω να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τη δική σας αγαπημένη σούπερ ηρωική ταινία και να μου γράψετε επίσης, το οποίο είναι το ίδιο σημαντικό, γιατί αυτή η ταινία είναι η αγαπημένη σας, τι σας άρεσε, ποιο είναι το συνέστημα που σας βγάζει κάθε φορά που θα την δείτε. Όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί μου, για να θυμηθούμε και εμείς τα θετικά που έχει αυτό το κινηματογραφικό είδος. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο και με άντεξες. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι, μην το ξεχνάς για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε, εννοείται, ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!